devil. We're walking side by side. Me and the devil. Ooh. We're walking side by side. Από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που αποδέχτηκε την πρόσκληση να μιλήσουμε. Επίσης, να πω εκ των προτέρων ότι στον ήχο βοηθάει ο φίλος ο Χάρης, γιατί τα ξεχνάω συνήθως αυτά και δεν τα λέω ποτέ. Θέλω να μου πεις πότε γεννήθηκες και πού. Στην Αθήνα, πριν 65 χρόνια. Πριν 65 χρόνια, οκ. Okay. Η οικογένειά σου είχε σχέση με μουσική ή με τέχνες γενικότερα? Ερασιτεχνικά. Η μητέρα μου έπαιζε πιάνο, καλό λουτσικό πιάνο, δηλαδή. Και ο πατέρας μου ήταν σε χοροδίες και κρατούνε για κιθάρα. Ερασιτεχνικά, δεν υπήρχε δηλαδή έτσι πιο επισταμένη σχολή, ας πούμε. Μουσική πότε θυμάσαι να άρχισες να ακούς έτσι? Από πολύ μικρός, γιατί η αδελφή του πατέρα μου ήταν, είχε μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον πατέρα μου. Και ήταν σαν δικιά μου μεγάλη αδελφή και άρχισα να ακούω από τα δισκάκια της. Εκεί πέρα δηλαδή, Platters, Prisley, κάτι ιταλικά που ήταν της μόδας τότε. Χάρη Μπελαφόντε, καλύψω αυτά. Και, ναι, και έτσι, και ανακάλυψα νωρίς από το δημοτικό δηλαδή, έπεσα πίσω στο δημοτικό στην έκρηξη του ροκ, του αγγλικού βασικά, αρχικά, που παίζονταν και στο ραδιόφωνο για την εποχή. Οπότε άρχισαμε, δηλαδή, στην έκτη δημοτικού, ας πούμε, αγόρασα το single, το Satisfaction. Τότε κυκλοφορούσαν τα 45'άρια οι δίσκοι, δηλαδή 45 στροφών, που είχαν ένα κομμάτι από την μία πλευρά, ένα κομμάτι από την άλλη. Και εντάξει, μικρός μεν ακόμα, αλλά με τράβηξε αυτός ο ήχος από την αρχή, ας πούμε. Εκεί γύρω στα 12, με στείλαν ξένα οδείο να μάθω κιθάρα. Έκατσα 2 χρόνια, αλλά βαρέθηκα, γιατί δεν είχε σχέση αυτό που γινόταν στο οδείο, και όχι με καλό τρόπο, με αυτό που εγώ άκουγα και ήθελα να μάθω. Οπότε το παράτησα και μετά στην εφηβεία που πηγαίναμε στο Ξυλόκαστρο διακοπές, γνώρισα άλλα παιδιά της ηλικίας μου που παίζανε αυτοί και ο ένας με τον άλλον αρχίσαμε να μαθαίνουμε. Ωραία. Το πρώτο συγκρότημα ή η μουσική που έπαιξες πριν φτιάχνει την Σπυριδούλα. Ναι. Πώς ασχολήθηκες έτσι εντός εγώ πιο επαγγελματικά, ας πούμε? Όχι επαγγελματικά. Το πρώτο συγκρότημα ήταν στο σχολείο. Μαζί με έναν. Μαζί με τον Άκη τον Περδίκη, που είμαστε συμμαθητές στα τύμπανα, ήταν χρόνο μικρότερος αυτός, και άλλο ένα παιδί από το σχολείο που είναι σκηνοθέτης τώρα, το Γιάννη τον Μαργαρίτη, που είναι σκηνοθέτης θεατρικός. Εγώ έπαιζα μπάσο, ο Γιάννης έπαιζε κιθάρα και τραγούδια και ο Περδίκης τύμπανα και παίξαμε, ξέρω εγώ, σε ένα σχολικό χορό, 3 κομμάτια. Τα θυμάμαι, μάλλον τα 2 θυμάμαι. Παίξαμε το Hey Jude των Beatles και ένα του Alvin Lee, τον 10 Years After, το Love Like a Man, ας πούμε. Αυτό ήταν το πρώτο live, εντάξει. Πρώτο. Τώρα πολύ ερασιτεχνικά και πολύ με δανεικά όργανα και τέτοια. Δεν είχαμε καν ακόμα πάρει όργανα. Μετά ακολουθήσαν διάφορα, ας πούμε. Όπως? Στην ουσία άρχισα να ασχολούμαι σοβαρότερα όταν τελείωσα το σχολείο και μπήκα στο πανεπιστήμιο και είχα αρκετά περισσότερο χρόνο. Σε τι σχολή μπήκες? Στο πολιτικό της νομικής. Και οπότε άρχισα να ψάχνω, είχα και ένα κολλητό που τραγούδαγε, μακάρι της τώρα, ο Δημήτρης ο Φινινής.
Και πήγαμε στην Πλάκα, βρήκαμε το Θανάση τον Καϊφίλια που παίζει μια μπουάτ και του ζήσαμε δουλειά. Και μας πήρε αυτός για να ανοίγουμε το πρόγραμμα, ας πούμε, να παίζουμε 4-5 κομματάκια εκεί. Ντουέτο. Ως ντουέτο. Ως ντουέτο, ναι. Ανώνυμο ντουέτο, έτσι. Εκεί μετά περιμάδεψε και τον Άσημο ο Καϊφίλιας. Αυτά γίνονται τώρα ακριβώς μετά το Πολυτεχνείο. Δηλαδή τέλειο 73, αρχίσε 74, Γενάρη το 74. Και ο Άσημος ζήλευε που ο Καϊφίλιας είχε πλήρη μπάντα και μας στρατολόγησε εμάς. Βρεθήκαν και κάποιοι άλλοι, δεν θυμάμαι πώς. Βρεθήκανε από ποια άκρη και έφτιαξε μια μπάντα, ας πούμε, που παίξαμε μαζί του. Εγώ τουλάχιστον έμεινα σε αυτή την μπάντα 2 χρόνια περίπου. Και ήταν μια μεγάλο σχολείο και πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα και παικτικά. Και γιατί πάντα υπήρχε και άλλος κιθαρίστας που σύνθεσε ήταν καλύτερος από μένα, πιο καταρτισμένος. Και έτσι έμαθα πολλά παίζοντας σε αυτό το σχήμα. Το οποίο είχε και ενδιαφέρον καλλιτεχνικά βέβαια. Δηλαδή μεγάλο, συνήθως μεγάλο, πώς το λένε, πολύ καλή ευκαιρία. Γιατί συνήθως κάνεις group για να μάθεις, ας πούμε, που δεν έχουν. Δεν είχε καλά σοβαρό αποτέλεσμα ή καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Yeah. Αυτό έτυχε έτσι περιστάσεις που βρέθηκα με τον Νικόλα, ο οποίος ξέρουμε ποιος είναι και, εν πάση περιπτώσει, όλοι ξέρουν ότι είναι ένας πολύ παραγωγικός, αν μη τι άλλο, τραγουδοποιός, με μεγάλο βάθος και εύρος, ας πούμε. Και έμαθα πάνω σε αυτόν, δηλαδή μέσα στην, πάνω στα τραγούδια του. Αρκετά πράγματα. Αυτό κράτησε μέχρι το 1975. Μετά ασχολήθηκα πια αυτό επαγγελματικά. Έπαιξα και ένα φεγγάρι στο Σούσουρο με τον Άσημο, αλλά πια ως επαγγελματίας. Είχαν γίνει πιο επαγγελματικά τα πράγματα. Τότε που ήταν με Ζουγανέλη και Μπουλά και ναι, τότε, ναι, Ζουγανέλη, Μπουλά, Αδριανό και Περικλή Χαρβά, το Σούσουρο. Πολύ ωραίο προγραμματάκι για την εποχή αυτό. Και εκεί έπαιζε ο Θεολόγος κιθάρα, ο στρατηγός, που μετά έφυγε να. Τον φώναξε ο Βόπουλος πίσω και πήρα τη θέση του για να φεγγάρει. Και... Αλλά αυτό ήταν πιο έτσι, ευκαιριακά πράγματα. Και αυτό τράβηξε μέχρι το 77 που φτιάξαμε τη Σπυρίδουλα. Ωραία. Εκείνη την εποχή, εκτός από αυτά που μου αφηγήθηκες περί Άσημου, ας πούμε, κτλ. Υπήρχε κάποια, έστω και υποτυπώδης, ροκ σκηνή. Κάποιοι άνθρωποι που να γνωρίσετε μεταξύ σας, να ξέρετε ότι υπάρχετε, ότι θα παίξετε μαζί. Όχι, με την έννοια. Οι παρέες υπήρχαν. Υπήρχε βέβαια ο απόϊχος της ροκ σκηνής που υπήρχε από τα τέλη του 60. Δηλαδή υπήρχαν οι Σόκρατες. Έτσι, υπήρχαν, ας πούμε, η Αχ Βαχ που ήταν η συνέχεια του Πεξαδάχτυλου, ένα γκρουπ του Πουλίκα δηλαδή. Όχι τότε, όχι το 1975, αλλά μέχρι το 1973 υπήρχαν αυτοί, ας πούμε. Υπήρχαν ο απόϊχος της εποχής του Ζωντανή στο κύτταρο, δηλαδή, ας πούμε, έντονος, πολύ πρόσφατος και έντονος. Αλλά ακριβώς στη μεταπολίτευση δεν υπήρξε σχεδόν τίποτα, διότι υπήρξε ένας κατακλυσμός από πολιτικό τραγούδι, το οποίο είχε στερηθεί. Ναι, Αντάρτικα και Θοδωράκη και τέτοια. Ένα πράγμα που είχε στερηθεί, ας το πούμε, η ελληνική κοινωνία, όντας όλα αυτά στην παρανομία στη διάρκεια της Χούντας. Και για να καταλάβεις, δηλαδή, στην Πλάκα, στη μεταπολίτευση, υπήρχε μπουάτ λιμέρι, μπουάτ ταμπούρι, και παίζανε ωραία. Και ήταν και μάλιστα και λίγο ασφυκτικό το περιβάλλον για τα ροκ συγκροτήματα, γιατί σύμφωνα με την αριστερή ηθική και λογική, παίζανε ροκ, που το ροκ είναι διαφήμιση του αμερικάνικου τρόπου ζωής και οι Αμερικοί ήσουν κακό και άλλα τέτοια παυλοφικά, ας πούμε. Okay. Εκείνη την εποχή, πού παίζατε, σε σινεμά, πού παίζατε. Όταν πρωτοφτιαχτήκαμε, νομίζω ότι όχι η δικιά μας ίδρυση μόνο, αλλά συμπίπτει και σηματοδοτεί ακριβώς την αναγέννηση εντός εισαγωγικών της υποτυπώδης ροκ σκηνής που υπήρχε πριν. Δηλαδή, από το 1994 μέχρι το 1977 δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα. Και τα γκρουπάκια που θα υπήρχαν προφανώς, δεν γίνεται, πάντα υπάρχουν, ήταν σε ένα ασφυκτικό κλειό. Το 1977 άρχισε να μπουχτίζει η κατάσταση, ας πούμε, ο κόσμος, και
και να κάνει διάφορα συγκροτήματα, όχι μόνο εμείς. Ναι. Ήταν, ξέρω εγώ, η Βαβούρα Μπάντη, οι Συμπληγάδες, οι Σόκρατες που προϋπήρχαν ήδη, η Μπούμερα, διάφορα σχήματα της εποχής που άρχισαν να βρίσκουν χώρο και να υπάρχει ένα μαγαζί στην Πλάκα, παράδειγμα, όπως ήταν το Τίφανης που παίξαμε και εμείς αργότερα το 1978, αλλά είναι κυρίως τα συγκροτήματα εκείνη την εποχή εκφραζόντουσαν με συναυλίες και μάλιστα Κυριακή πρωί σε σινεμά που δεν λειτουργούσε το πρωί και άρα μας παραχωρούταν η αίθουσα να κάνουμε μια συναυλία, ας πούμε. Και η πρώτη συναυλία της Σπυριδούλας που έγινε στις 6 Νοέμβρη του 1977 έγινε στο κινηματογράφο, τώρα θέατρο Κνωσός, εδώ παραδίπλα, ναι, ακριβώς. Στην οδό Κνωσού, κοντά στην Πλατεία Αμερικής. Εκεί τα κυριακάτικα πρωινά τα λεγόμενα είχαν μεγάλη, ας πούμε, εξάπλωση εκείνη την περίοδο, που γινόταν και παλιότερα βέβαια, αλλά εγώ δεν τα είχα προλάβει. Και παίζατε, φαντάζομαι, μαζί, παίζατε 2-3 γκρουπ, ξέρω. Ναι, όχι πάντα, αλλά ναι, ναι. Ωραία. Σπυριδούλα μου, φτιάχτηκαν το 1977. Ναι, το 1977, ναι. Ωραία. Πόσες αλλαγές και ανακατατάξεις βιώσατε στην πορεία σας? Πάρα πολλές. Και για πολλούς λόγους, όχι πάντα για λόγους διαφωνιών, ας πούμε. Σχεδόν χρόνο παρά χρόνο, αν όχι κάθε χρόνο, αλλάζαμε μέλη. Η πρώτη φουρνιά, για παράδειγμα, που ξεκίνησε το 1977, άλλαξε, φύγανε τρεις μετά από ένα χρόνο. Ο ένας γιατί πήγε στην Ολλανδία και παντρεύτηκε, έμεινε 20 χρόνια εκεί, ας πούμε. Ο άλλος γιατί βαρέθηκε, δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτό. Και ο τρίτος γιατί άνοιξε μαγαζί και δεν ήθελε να γίνουμε λίγο πιο ερασιτέχνες εντός εισαγωγικών. Δηλαδή να το έχουμε σαν δεύτερο. Σαν πάρεργο. Ναι, σαν χόμπι, ας πούμε. Έτσι. Οπότε και τότε μπήκε και ο Σιδηρόπουλος και ο Μαστρόκαλος και ο Φωτοδήμος στο σχήμα, στο γκρουπ. Η πιο σταθερή σύνθεση της Σπυριδούλας ήταν αυτή που όταν ξαναφτιάξαμε μετά το 2004. Δηλαδή, μέχρι σχεδόν το τέλος μείναμε τα ίδια μέλη. Φύγαν κάποιοι, αλλά δεν πήραμε άλλον, γιατί ξεκίνησαμε 6 άτομα. Στον πορεία έφυγε ο ένας τραγουδιστής, μετά στην συνέχεια η Αφροδίτη που έπαιζε πλήκτρα. Αλλά ξεκίνησαμε 6, μείναμε ήδη 4 μέχρι το 2017 που διαλύσαμε οριστικά. Ναι. Αλλιώς την πρώτη περίοδο, δηλαδή υπάρχουν τρεις περίοδοι της Σπυριδούλας. Η μία είναι από το 1977 μέχρι το 1985, ας πούμε. Έτσι. Που ήταν και η πρώτη περίοδος που βγάλαμε το Φλού και τον Άιλον Ντέφια. Μετά η άλλη είναι το 1993-1994, ξαναφτιαχτήκαμε, μέχρι το 1999-2000 πες, που πάλι ξανά μπήκαμε σε αργία, λόγω βασικά απολειών κυρίως και κούρασης και μετά το 2004 μέχρι το 2017 η τρίτη περίοδος. Μέσα αυτές τις ανακατατάξεις κάποια στιγμή ήταν για τον τραγουδιστή σας ο Σωτήρης ο Θεοχάρης. Αυτό είναι η δεύτερη περίοδος, το 1994. Πώς προέκυψε με το Σωτήρη? Ενώ ρε παιδί μου ήταν από ένα γκρουπ του Αδιέξοδος. Ναι. Η μουσική σας δεν πολύ... Ναι, είναι άλλη γενιά. Ναι. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα ήταν πολύ καλός. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι το πάρεις, ας πούμε, ως εικόνα του Σωτήρη και τον γκρουπ που έπαιζε εσείς, είναι λίγο... Ναι, αλλά ο Σωτήρης έπαιζε στους Αδιέξοδο το 1985. Εμείς συνεργαστήκαμε 10 χρόνια μετά. Όχι ότι βέβαια άλλαξε πολύ, γιατί είναι σαν τον Καρχαρία Σωτήρης. Δεν αλλάζει ποτέ. Αλλά θέλω να πω ότι πάντως ήταν σε άλλη φάση, ας πούμε. Να σου πω πώς γίνεται. Καταρχάς, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι τα είδη είναι τόσο διαφορετικά. Σωστό. Εγώ θεωρώ ότι το rock and roll, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι και στο οποίο θεωρώ ότι ανήκουμε, και εγώ προσωπικά, είναι ένα, φυσικά οι διαφορετικές εκφάνσεις και διαφορετικές στιλιστικές, ας πούμε, αποχρώσεις, αλλά ο πυρήνας είναι κοινός. Υπάρχει μια συνδετική γραμμή, μια νοητή γραμμή που τα συνδέει όλα αυτά τα πράγματα. Δεύτερον,
Το Σωτήρι το γνώρισα τέτοια. Του είχα δει με το αδιέξοδο στην Γράβα. Mm-hmm. Ας πούμε και μου άρεσαν και πάρα πολύ. Πολύ βάρβαροι ήταν, αλλά υπήρχε ψυχή και περιεχόμενο. Δεν ήταν, ξέρεις, μόνο θορυβόδες πανκ, είχε και περιεχόμενο. Και μου άρεσε και πάρα πολύ ο Σπυρόπουλος, συμπομματικά συνονόματος. Τα ρηφάκια του μου άρεσαν πάρα πολύ. Γενικά όλη αυτή η φουρνιά ήταν Τσουλούφη και Σπυρόπουλος και, και ο Γιάννης, ο Μουσουμάν, πώς το λένε τώρα, ο Ζητύμπανα. Πολύ καλή, πολύ καλή μπάντα, ας πούμε, της εποχής της. Είχα εντυπωσιαστεί. Το Σωτήρι το γνώρισα από κοντά, τυχαία, πέρναγα στα Εξάρχεια και ήταν και αυτός και κρατούσε μια εξάρχο, μια πρόβα ή κάτι τέτοιο και με σταμάτησε δηλαδή και μου λέει πάνε τζαμάρου. Και όντως πήγαμε και τζαμάραμε σε ένα υπόγειο εκεί κοντά, στο μουσείο. Που ένας φίλος του ντράμερ είχε, πώς το λένε, στήσει τα τύμπανα, κάτω από μια έκθεση επίπλα. Ήταν αργά το βράδυ και πήγαμε και παίξαμε, ας πούμε, και γνωριστήκαμε. Όταν το 94, αυτό έγινε και κάπου στο 90 κάτι, δεν θυμάμαι τώρα. Όταν το 94 ξαναφτιάχνουν τη Σπυριδούλα, είχαμε θέμα, εμείς είχαμε πάντα θέμα με το στίχο. Δεν γράφουμε ίδιοι στίχους, σπάνια και λίγο. Δεν γράφουμε κακά, αλλά δεν έχουμε αυτή την... Την άνεση και τη διάθεση. Mm-hmm. Δεν εκφράζομαι δηλαδή δια του γραπτού λόγου, ας πούμε. Και μ' άρεσε ο τρόπος που γράφει ο Σωτήρης, ας πούμε. Mm-hmm. Και σκέφτηκα να δοκιμάσουμε αυτό το πράγμα, ας πούμε, γιατί χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο που να βάλει τα λόγια, ας πούμε, να βάλει... νομίζω ότι ήταν καλή, ναι, δηλαδή, καλή. Και ήταν και επιτυχημένη η δουλειά που κάναμε, ας πούμε, και χρωστάμε πολλά, δηλαδή, και στο Σωτήρι, γιατί μας έλυσε τα χέρια. Είχαμε πολύ υλικό και δεν μπορούσαμε να το προχωρήσουμε, ας πούμε. Ο τραγουδιστής, επίσης, έχει μια ιδιαίτερη σημασία στις μπάντες, ας πούμε, γιατί... Είναι ο αγγελιοφόρος, ρε παιδί μου. Είναι αυτός που μεταφέρει το χειροπιαστό μήνυμα, ας το πούμε, έτσι, για τον στίχο. Νομίζω ότι ο Σωτήρης το κάνει καλά αυτό και νομίζω ότι γεφυρώθηκε. Δηλαδή, βρήκαμε έναν τρόπο, ας πούμε, να έρθουμε στον κοινό τόπο, ας πούμε, να βρούμε τη συνισταμένη, δηλαδή, αυτού που είμαστε εμείς και αυτού που ήταν. Δεν ξέρω τώρα, τα κρίνουν οι ακροατές αυτά. Ναι, εντάξει. Ρε παιδί μου, σαν ακροατής, είχα βρει πολύ καλό το αποτέλεσμα και εντυπωσιακό, γιατί ήταν μια περίεργη στο μυαλό μου. Ναι, αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, δεν μ' αρέσουν αυτά τα κλισέ, δηλαδή νομίζω ότι μπορείς, δεν μ' αρέσουν και εγώ είμαι δέσμιος πολλές φορές αυτόν τον κλισέ, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ανατρέπονται με... Ναι, αρκεί να υπάρχει, ξέρεις, ειλικρίνεια και δεν κάνουμε τώρα συγκολήσεις. Ναι, ξέρεις, καλά, εντάξει. Έτσι ναι. Και... Σωστά. Δεν θα παίζατε και σε κανένα νυχτερινό μαγαζί, ας πούμε, και να κάνετε συνεργασία τέτοιου πράγματος. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο κάτι για το Σιδηρόπουλο. Θυμάμαι που είχε πει, νομίζω σε ραδιοφωνική εκπομπή, ήταν τώρα, δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι, το έχω ακούσει και εγώ. Ότι σε συνέντευξη. Γραπτή συνέντευξη. Γραπτή ήταν. Μπορεί, ναι. Ότι εσείς, ας πούμε, παιδί μου, θέλατε να κάνετε πολιτική, δηλαδή να βγείτε στα μπαλκόνια. Ναι. Και εκείνος ήθελε να κάνει μόνο μουσική. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Υπήρχε όντως διαφορά σε αυτό μεταξύ σας, δηλαδή. Όχι. Με την σύσταση, καταρχάς, την εποχή που τα λέει ο Παύλος αυτά, ο ίδιος δεν αρθρώνει πολιτικό λόγο, έτσι, εκείνη την εποχή. Τα λέει αργότερα, έκανε στροφή και μίλαγε πιο πολιτικά πολλές φορές, έτσι. Θεωρώ ότι έκανε λάθος ακόμα και στη διατύπωση, γιατί μας κατηγόρησε εντός εισαγωγικών για μαρξιστές. Εμείς δεν είμαστε μαρξιστές. Έτσι. Αυτό που λέει και έχει δίκιο, που παρατήρησε δηλαδή και έχει δίκιο, είναι ότι εμείς είμαστε αρκετά ακτιβιστές, ειδικά εκείνη την περίοδο, που είμαστε και πιτσιρικάδες και δραστήριοι. Και είχαμε συμμετοχή και μας ενδιέφερε. Μας ενδιέφερε δηλαδή και αυτή η σχέση, η πλευρά, ας πούμε, δηλαδή και περισσότερο, αν θες, από την άλλη. Ή μάλλον προσπαθούμε να βρούμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην καλλιτεχνική, ξέρω εγώ, υπόσταση και την... Την πολιτική. Αυτή που πούμε πολιτική, την κοινωνική δράση, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι και τέτοια. Και ναι, είμαστε αρκετά δραστηριοί.
Και σε αυτό είχαμε όχι ακριβώς διαφωνίες, γιατί δεν ήταν και ο Παύλος συντηρητικός ή, ή ξέρω εγώ ότι. Απλώς του φαινόταν παράδοξο. Ο Παύλος ήταν. Η ιδεολογία ήταν το rock and roll, ας πούμε. Κατάλαβες. Το οποίο φυσικά σεβαστό και τέτοια. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ήταν ένα διαζύγιο με τον Παύλο που άφησε μια πικρία, ας πούμε, και άρα ξέρεις. Αποδίδουμε ένα στον άλλον πράγματα που δεν υπάρχουν απαραίτητα, απλώς έτσι για να το κάνουμε πιο υποφερτό εντός εισαγωγικών. Ήταν κοινό το διαζύγιο, δηλαδή το αποφασίσαμε. Αναγκαστικά. Ναι, είπαμε ότι ναι, δεν τραβάει, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι αυτό που θέλουμε ακριβώς. Τώρα για ποιο λόγο είναι περίπλοκο να το εξηγήσει κανείς. Εγώ θα πω τη δικιά μου εικόνα. Έτσι, θεωρώ ότι αφενός. Παρόλο που με τον Παύλο δεν είχαμε μουσικές διαφωνίες σχεδόν καθόλου. Δηλαδή, αισθητικά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έτσι. Δεν είχαμε δηλαδή ποτέ στις πρόβες και στην επεξεργασία του υλικού διαφωνίες αισθητικής φύσης, ας πούμε. Ούτε χοντρικά ιδεολογικής, χοντρικά μιλώντας, έτσι. Εντάξει, καμιά φορά υπήρχαν διαφωνίες και έντονες πολλές φορές, γιατί είμαστε τελειομανείς όλοι. Εκεί πέρα. Οπότε ο καθένας επέμενε για την άποψή του, σε βαθμό δηλαδή εκνευριστικό. Αλλά υπήρχε ένα άλλο θέμα με εμάς και τον Παύλο. Εμείς είμαστε μικρότεροι. Ο Παύλος ήρθε σαν εμπειρότερος. Εμείς τον ξέραμε. Δεν ήταν ένας τραγουδιστής. Ήταν ένας που είχε κάνει πολλά βήματα σε έναν χώρο που εμείς ξεκινάγαμε. Έτσι. Αυτό κατά κάποιο τρόπο. Παρόλο που από τη μία πλευρά μας έδωσε μια τεράστια ευκαιρία και με γενναιόδωρο τρόπο, δηλαδή μας άφησε πάρα πολύ χώρο πάνω στο υλικό του, το οποίο δεν το κάνουν όλοι. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι οι δημιουργοί γενικά είναι αρκετά εγωιστές και ας το πούμε, περιχαρακώνουν το χώρο τους, ας πούμε, και πολλές φορές υπερβολικά, ας πούμε, μας άφησε τεράστιο χώρο και αυτό το λέω πάντα και το αναγνωρίζω. Γιατί δείχνει ουσιαστικά βαθιά γενναιοδωρία. Φυσικά εμείς το σεβαστήκαμε αυτό το υλικό και το συμπεριφερθήκαμε σαν έναν δικό μας. Mm-hmm. Και όχι σαν ένα πεδίο να κάνουμε φιγούρα, ξέρω εγώ, ή να ξεκαβλώσουμε, όπως λένε στη μουσική ορολογία. Ξέρεις, να βγάλουμε το άχτη μας, ας πούμε. Και μάλλον αυτό είδε και ο Παύλος και αυτό μας άφησε και περισσότερο χώρο. Απ' την άλλη όμως έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί έπρεπε και εμείς να απογαλακτιστούμε. Mm-hmm. Και το αποτέλεσμα αυτού του απογαλακτισμού ήταν το Nylon Defia μετά από 2-3 χρόνια δηλαδή, που ήταν καθαρά εμείς τι έχουμε να πούμε και όχι μέσω του Παύλου, έτσι. Σήμερα, δηλαδή όχι σήμερα, αν αυτό γινόταν σε με οριμότερη ηλικία, ίσως να μην επέμενα εγώ, ας πούμε, στο να το διαλύσουμε, για παράδειγμα. Γιατί πραγματικά το βλέπαμε, το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό που βγάζαμε. Τότε, έτσι. Και δεν υπάρχουν και άλλοι τώρα. Δηλαδή, ο Παύλος δεν έμεινε τυχαία στην ιστορία. Όχι μόνο επειδή αυτός ο δίσκος ήταν αφετηρία ενός μεγάλου ανοίγματος προς την κοινωνία αυτού του ήχου, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά και γιατί ήταν άψογος σε όλα που έκανε στη σκηνή. Δηλαδή, ήταν πολύ καλός τραγουδιστής, πολύ καλός τυχουργός. Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Γενικότερα και στη ροκ σκηνή ακόμα πιο λίγο. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι το Flu θεωρείται τόσο εμβληματικός δίσκος και έχει φτάσει, ας πούμε, ξέρω, ρε παιδί μου, στα όρια του μύθου. Ναι. Καλά, οι μύθοι έχουν αυτοδύναμη ύπαρξη. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει και καλά. Όχι, ναι, δεν υπάρχει. Ναι, λόγος. Ναι. Έτσι, θέλω να πω δικαιολογημένα να θεωρείς ότι θεωρείται εμβληματικός δίσκος, το Flu. Κοίταξε να σου πω, μέχρι ενός σημείου ναι. Δηλαδή, ότι γιατί ήταν ένας πολύ πλήρης δίσκος και ο πρώτος, ίσως δεύτερος, γιατί είχε προϋπάρξει το Μεταφορές Εκδρομές ο Μίτσος του Πολυκάκου, που είχε μια τέτοια αρτιότητα, ας πούμε, και μην ξεχνάς ότι για την εποχή για την οποία μιλάμε υπήρχε ισχυρή τάση στο χώρο, το λεγόμενο, της μουσικής σκηνής αυτής,
που υποστήριζε σοβαρά ότι δεν γίνεται να κάνεις ροκ με ελληνικό στίχο. Δεν γίνεται γιατί δεν ταιριάζει η γλώσσα, ξέρω, βάζανε και τέτοια. Αυτό καταρχάς απέδειξε αυτό το πράγμα. Έτσι, και το απέδειξε νομίζω με έναν αρκετά ολοκληρωμένο τρόπο αισθητικής, ας πούμε. Έτσι. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην όλη δουλειά και σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εισφορά του Παύλου. Ήταν και ο πρώτος δίσκος τέτοιος. Βγήκαν και άλλοι καλοί δίσκοι έκτοτε, αλλά ο πρώτος έχει μια μεγάλη σημασία. Τώρα από εκεί πέρα σηματοδοτεί και μια εποχή αθωότητας ακόμα, δηλαδή μπαίνουμε στο το μαύρο τούνελ της κουλτούρας sex and drugs and rock and roll, ας πούμε, και τέτοια, με μια σχετική αγνότητα, ας πούμε. Ακόμα δηλαδή και τα κομμάτια, το κομμάτι που αναφέρεται στην ηρωίνη, στο φλού, δεν γράφτηκε από τον Παύλο όντας στην ηρωίνη. Μετά έπεσε, ας πούμε, έτσι. Οπότε έχει μια άλλη αθωότητα και μια, δεν ξέρω, και μια ελπίδα. Μέσα στην μελαγχολία του δηλαδή έχει μια ελπίδα αυτό το δίσκο. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, το παρελθόν τους ή άλλως είναι κάτι που επινοούμε. Δηλαδή η κάθε γενιά βλέπει πίσω αυτό που θέλει να δει, ας πούμε. Σχετικό παράδειγμα αυτό είναι ότι μετά το 90 που μας άφησε χρόνος ο Παύλος, έγινε πολύ δημοφιλές το «Να μ' αγαπάς» και τέτοια κομμάτια, ας πούμε. Το «Να μ' αγαπάς» ο Παύλος δεν το έχει παίξει ποτέ. Ποτέ live. Δεν το θεωρούσε, δηλαδή, αξιόλογο κομμάτι. Ο ίδιος, δηλαδή, δεν ήταν της αισθητικής του. Ήταν το κομμάτι γιατί που εξυπηρετούσε την ταινία, δεν το έγραψε καν ο ίδιος. Αλλά δεν έχει σημασία. Γενικά δεν έπαιζε κομμάτι ξένων, παρά μόνο κανένα το Rolling Stone, δηλαδή, Stones, και ναι, του Lou Reed και τέτοια. Δεν έπαιζε, δηλαδή, ρεπερτόριο γενικά. Αλλά θέλω να πω, ζωή ήταν. Όταν βγήκε το κομμάτι, δεν έκανε καμιά τεράστια εντύπωση και ο Παύλος ποτέ δεν το έπαιξε τα live του. Ποτέ όμως. Έτσι. Ο κόσμος όμως τον συνέδεσε με αυτό το κομμάτι. Δικαίωμά του. Ναι, ναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό που ήταν. Σωστό. Ναι. Έτσι, ναι. Αυτό. Σίγουρα. Εσύ τώρα, από τη δική σου πλευρά, ποιον δίσκο τον Σπυριδούλα θεωρείς τον πιο ολοκληρωμένο? Κοίταξε, αυτό δεν μπορεί να το ξεχωρίσεις. Έτσι. Κάποιον που να αγαπάς περισσότερο, παιδί μου. Πάντα είσαι πιο κοντά, ας πούμε, στο τελευταίο. Δηλαδή, στο τελευταίο που έχεις κάνει, πιο κοντά. Έτσι. Γιατί είσαι και πιο κοντά σε αυτή τη φάση και την ψυχολογία που τον δημιουργείς. Έτσι. Σκέψου το εξής, ότι επειδή δεν με διακατέχει ο αυτός θαυμασμός, σε πληροφορώ ότι το Φλου και το Nylon Ντέφια για πολλά χρόνια δεν τα είχα βάλει καν να τα ακούσω ποτέ. Αν άκουγα κανένα κομμάτι, ας πούμε, το άκουγα στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο, σε κανένα ραδιόφωνο και τέτοια. Και εκεί γύρω στο 90, ας πούμε, δηλαδή 8 χρόνια μετά το Nylon Ντέφια και 11 χρόνια μετά το Φλου, ας πούμε, τα έβαλα να τα ακούσω συνειδητά, να βάλω να ακούσω. Και ικανοποιήθηκα, αλλά όντας πια ένας άλλος άνθρωπος. Έτσι, δηλαδή, και αν δεν θα ξανά έκανα το ίδιο, αφού είμαι άλλος. Δηλαδή, έχει αλλάξει η εποχή και έχω αλλάξει κι εγώ, ας πούμε. Και είναι ικανοποιημένος, ας πούμε. Έτσι. Πολλές φορές, ξέρεις, εμείς οι μουσικοί, βγάζουμε ένα δίσκο και ενώ ο δίσκος που μπορεί να είναι καλός, εσύ είσαι πολύ απογοητευμένος γιατί είσαι κάτι άλλο στο μυαλό σου και δεν βγήκε αυτό και δεν μπορείς να δεις αυτό που είναι. Αλλά βλέπεις την απώλεια στο φαντασιακό που... Αυτό που είχε στήθει, ναι. Θα έπρεπε να είναι. Αυτό μας είχε συμβεί, ας πούμε, με τον Nylon Ντέφια, το οποίο με εκ των υστέρων το θεωρώ πολύ καλό δίσκο. Έτσι. Του Παύλου, ας πούμε, του άρεσε πολύ. Θυμάμαι, κατεβαίναμε στην Κρήτη μαζί. Αυτός με τους απροσάρμοστους και εμείς ως Σπυριδούλα να παίξουμε μια κοινή συναυλία και μόλις είχε βγει εκείνη τη μέρα κυκλοφόρησε το Nylon Ντέφια και το Ελευκό. Ίδια μέρα κυκλοφορήσαν, τα έβγαλε μαζί η εταιρεία. Και το άκουσε σε Walkman, έτσι, με τα ακουστικά
Και λέει, μπράβο, λέει, αυτό είναι rock and roll, ας πούμε. Αυτό είναι μεγάλο κομπλιμέντο και από το στόμα του Παύλου και γενικότερα. Το θεωρούμε πολύ καλύτερο από το να ακούσουμε οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Έτσι κατάλαβα, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον. Και εμένα μου αρέσει το Λευκό, βέβαια, δεν συζητάμε. Γενικά μου άρεσε ο Παύλος, δηλαδή είχα μια κουβέντα μάλιστα συμπτωματικά χθες με μια φίλη και έλεγα αυτό, γιατί με ρώτησε τι σ' αρέσει, με ποιον ταυτίζεσαι, ξέρω, κτλ. Και ανακάλυψα ότι δεν μου αρέσουν πάρα πολύ, δηλαδή δεν μου αρέσουν πάρα πολύ, τουλάχιστον από αυτούς που ξέρουν, τους πολύ γνωστούς, μου αρέσουν κάποια πράγματα, δηλαδή. Και θυμήθηκα ότι ας πούμε, τον Παύλο τον έχω δει αρκετές φορές live μετά από εμάς, με τους απροσάρμοστους, κυρίως με τους απροσάρμοστους ήταν. Σε διάφορες φάσεις. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλός στη σκηνή. Πάρα πολύ καλός. Τα έλεγε πολύ καλά. Και η μπάντα βέβαια ήταν πολύ καλή. Τώρα μια ερώτηση που είναι έτσι πολύ γενική. Τι είναι ροκ για σένα όμως? Τι σημαίνει για σένα? Για μένα ροκ είναι αυτό το ένα μαγικό πράγμα, ας πούμε. Ένας ήχος βασικά. Που τον άκουσα και με στίχιωσε κυριολεκτικά στην εφηβεία. Έτσι κόλλησα και με τη μουσική, δηλαδή. Αρρώστησα. Σε βαθμό νεύρωσης, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό και πώς μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και αναφέρομαι βέβαια σε αυτό το ροκ, το μέσον 60, ας πούμε, και μετά, που ήταν βέβαια ένας χύμαρος, ας πούμε, από ήχους, από προτάσεις, από εκδοχές, άγνωστες σε μεγάλο βαθμό και πρωτότυπες στα αυτιά μου. Είναι αυτό δηλαδή που αρχικά από τη Βρετανική σκηνή και μετά και από την Αμερικάνικη, που έχει και ένα μεγαλύτερο μπάθος για μένα ακόμα, ας πούμε, μας αρρώστησε κυριολεκτικά. Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι αυτό που με συγκλώνησε ήταν ότι δεν είναι μόνο μια μουσική ευρείας κατανάλωσης, λαϊκή μουσική δηλαδή, αλλά ήταν ένας ήχος μητροπολιτικός, ξού και ο ηλεκτρισμός, ας πούμε. Και αυτό θα απαντάει, ας πούμε, και στο κλασική ερώτηση αν το ροκ είναι αγγλοσαξονικό, είναι διεθνές και τα λοιπά. Όπου υπάρχουν τέτοιες συνθήκες μπορεί να υπάρχει ροκ. Έτσι, τώρα, αν θα έχει περισσότερα ντόπια στοιχεία, ας πούμε, ή λιγότερα, αυτό είναι ένα θέμα το πώς χωνεύει στις επιρροές και τις επιδράσεις, ας πούμε. Αλλά το ροκ είναι η μουσική, δηλαδή, της 30ετίας, δηλαδή 60 με 2000, ας πούμε. Και είναι και γιατί οι συνθήκες, οι ήχοι, οι περιβάλλοντες, όλα αυτά δημιουργούν μια τέτοια διάθεση, μια διάθεση πιο επιθετική, πιο τσαμπουκαλεμένη, πιο βιομηχανική, πιο, ας πούμε, έτσι. Και βέβαια το ροκ που εγώ γνώρισα είναι και η ελπίδα ενός άλλου οράματος για την κοινωνία που μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ότι ναι, έτσι ήταν, δηλαδή ότι αυτά συνδέονται με τα 60's, ας πούμε, με τον Μάιο του 68, με τη Γερμανία, με τους γήπεις και χήπεις, με τις καταστάσεις, ας πούμε, στην Αμερική, με το αντιπολεμικό κίνημα, με όλα, ας πούμε. Είναι μια, δηλαδή είναι μια νέα, νεολαιίστικη και λαϊκή κουλτούρα που βρίσκει και την έκφρασή της σε αυτόν τον ήχο, ας πούμε. Αυτό. Ωραία. Ροκ, για παράδειγμα, είναι, ξέρω εγώ, οι τρύπες, είναι η Last Drive. Ροκ θεωρούνται ο Κωνσταντίνου ή ο Μαχαιρίτσας. Καλά, αυτό είναι σύγχυση, δεν υπάρχει αυτό. Είναι δηλαδή. Όλα αυτά. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, εδώ είναι, ας πούμε, το ροκ είναι ηλεκτρικός ήχος, αλλά κάθε ηλεκτρικός ήχος δεν είναι και ροκ. Έτσι, δηλαδή, το βάζει ηλεκτρική κιθάρα δεν το κάνει ροκ. Βέβαια, αυτό δείχνει και κάτι που ισχύει. Δηλαδή, ότι το ροκ έχει μεγάλη απήχηση διεθνώς, ας πούμε, οπότε στοιχεία του εισέρχονται, εισβάλλουν, ας πούμε, και σε άλλα είδη. Ή, ξέρω, γίνονται, ας πούμε, παντρέματα κτλ. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό που έσκασε από το 83 και μετά στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε ανήκει στην διακατηγορία με εμάς και τις τρύπες και του Last Drive. Είναι μια άλλη αισθητική, έχει στοιχεία rock,
αλλά θα το έλεγα πιο πολύ ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι. Εγώ, άμα έπρεπε να βάλω οπωσδήποτε ετικέτα δηλαδή. Και δεν το λέω αξιολογικά. Υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια και σε αυτό το είδος, ας πούμε. Αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο άλλο πράγμα. Και πιο κοινά κομμάτια σε αυτό το τομέα, αυτές είναι οι μπαλάντες, αλλά οι μπαλάντες υπάρχουν σε όλα τα είδη. Δεν. Έτσι. Δηλαδή η μπαλάντα είναι ροκ, είναι μπαλάντα. Μπορεί να, είναι, να υπάρχει και στο ροκ, να υπάρχει και όπου να είναι, ξέρω. Ωραία. Αν σου έλεγα να έφτιαχνες ένα φανταστικό συγκρότημα στο μυαλό σου. Πολύ δύσκολο. Με πεθαμένους και με ζωντανούς, ό,τι θες διαλέγεις. Έλληνες και ξένους. Ό,τι θες. Κοίταξε να δεις. Σε δίνω μεγάλη γκάμα. Αυτό μπορεί να το κάνει και πιο δύσκολο, βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν είναι. Είναι τώρα και. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσει. Γιατί ας πούμε. Να, με ρωτάνε για τις επιρροές μου, ας πούμε, πολλές φορές. Έτσι. Μ' αρέσουν τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Mm-hmm. Και τους θεωρώ. Πέρα από αυτούς που σέβομαι και κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό που κάνουν, αλλά δεν τρελαίνομαι να τα ακούσω. Μιλάω για αυτά που με τρελαίνουν κιόλας. Δηλαδή, μου αρέσουν τόσο οι Zeppelin, ας πούμε, υπερβολικά, αλλά μου αρέσουν υπερβολικά και οι Grateful Dead, που είναι η μέρα με τη νύχτα, ή ο JJ Cale. Mm-hmm. Ας πούμε, που είναι ακόμα πιο. Mm-hmm. Πιο δηλαδή, πολύ λιτό και ρολαριστό πράγμα και χαμηλόφωνο, ας πούμε, mm-hmm. σε σχέση με τους άλλους, τους Κάφριους, να πούμε, που βαράνε του σκοτωμού, ας πούμε, και mm-hmm. σε πηγαίνουν. Λοιπόν, οπότε δεν. Δηλαδή, άρα. Και επειδή τα γκρουπ είναι χημεία, mm-hmm. ξέρεις, μπορείς πολύ εύκολα να φτιάξεις ένα super group και να είναι μάπα. Γιατί πρέπει να είναι η χημεία, οι αισθητικές και τα λοιπά. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι, δηλαδή, και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Mm-hmm. Ποτέ έτσι, δηλαδή ότι. Αλλά ναι, και είμαι με τις φάσεις βέβαια, έτσι. Με τις φάσεις, ας πούμε, μου αρέσουν πάρα πολύ οι Grateful Dead, έτσι. Όλη η μουσική από τους Grateful Dead θα ήταν ευπρόσδεκτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο μπασίστας τους, ας πούμε. Είναι απίστευτος. Παίζει ένα busy μπάσο, ένα πολύ, το καλά, πολύ ρευστό, ας πούμε. Δηλαδή, πολύ ρολαριστό, ας πούμε. Ξέρω, μ' αρέσει ο Jefferson, μ' αρέσει η ψυχεδέλεια, δηλαδή, πολύ, ας πούμε, έτσι. Αλλά μ' αρέσει και η Νέα Υόρκη. Δεν μπορώ τώρα, τι να βάλω. Να βάλω να παίξει το Lou Reed, το Jerry Garcia, δηλαδή, δεν γίνεται. Έτσι. Okay. Οπότε δεν μπορώ να το κάνω. Στην Ελλάδα υπάρχουν μερικοί μουσικοί που θαυμάζω πάρα πολύ. Ας πούμε, θα ήθελα κάποια στιγμή να παίξω, ξέρω εγώ, με τον Τάκη τον Κανέλο τύμπανα. Είναι καταπληκτικός drummer. Ναι. Καταπληκτικός. Έτσι, και είναι και από τους λίγους drummer που μπορώ να το φανταστώ σε πολλά στυλ. Έτσι. Και έχουμε τζαμάρι βέβαια, και έχει, φαίνεται αυτό. Ας πούμε. Μου αρέσει πολύ ο Τσίκο, ας πούμε. Mm. Ο οποίος δεν είναι τόσο τεχνικός, τόσο τέτοιο, αλλά είναι τόσο καλός μουσικός, που είναι πάρα πολύ ευχάριστο να παίξει μαζί του. Πάρα πολύ ευχάριστο, ας πούμε. Mm. Αλλά αυτό δεν κάνει σχήμα. Το σχήμα πρέπει να συναντηθούν οι άνθρωποι, πρέπει να συναντηθούν οι άνθρωποι και να. Ναι, εντάξει, γενικά, είμαι, από ό,τι έχεις καταλάβει από την πορεία της συζήτησης, είμαι πιο πολύ της ατμόσφαιρας και του groove παρά του πολύπλοκου παίξηματος και τέτοια. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, ο Κιουρτσόγλου, ο μπασίστας, είναι καταπληκτικός μουσικός, αλλά δεν θα ήθελα ένα. Ναι. Γι' αυτό που φαντάζομαι εγώ ένα τέτοιο μπασίστα. Καταπληκτικός μουσικός και πολύ καλό παιδί. Αλλά δεν είναι αυτό που. Ούτως ή άλλως και η δικιά μου λογική, ας πούμε, δηλαδή αν παρακολουθήσει κανείς το πώς παίζω, προσπαθώ να απλοποιήσω το παίξιμο όμως όσο πέραν τα χρόνια. Δηλαδή, και που δεν υπήρξε και ποτέ πολύ, ναι. πολύ φλιάρος, ας πούμε. Προσπαθώ να κόψω πάλι, δηλαδή. Ωραία. Άρα, στην ερώτηση φαντάζομαι αν στη μουσική παίζει μεγαλύτερο ρόλο το πάθος, το ταλέντο. Και τα δύο χρειάζονται. Και τα δύο. Το πάθος εγώ το προκρίνω λίγο. Ναι. Ας πούμε, γιατί και ειδικά στο ροκ που αναφερόμαστε, το ροκ δεν είναι σαν να γυρνάς τον Μπετόβεν για να παίξεις. Δεν είναι να γυρνάς ιδιοφία. Απλώς να έχεις
ξέρεις, να έχει καλό τέμπο, ας πούμε, και να ακούει τα αυτή σου. Γιατί το ροκ, και αυτή είναι η μαγεία του για μένα, ότι είναι ένα είδος πολύ λιτό και απλό, στις απαρχές του τουλάχιστον. Και η πρόκληση ακριβώς είναι πώς να κάνεις κάτι πρωτότυπο με πολύ λίγο υλικό. Mm. Μάγος αυτό, ξέρω εγώ, είναι ο Λου Ρίντας. Που το έλεγε μάλιστα ότι το rock and roll είναι τριακόντα, αλλά αν βάλεις τέταρτο γίνεται jazz. Κάτι. Από τους φοβερούς αφορισμούς. Και όντως, ο οποίος, να, πάρε παράδειγμα το Λου Ρίντα. Το Λου Ρίντα είναι, δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο μουσικά. Μουσικά, αν πήγαινε σε ένα δύο για κλασική, δηλαδή θα το διώχνανε, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Στα όρια του φάλτσου, του πήρε 40 χρόνια να παίξει μια υποτυπώδη κιθάρα, αλλά έχει γράψει αριστουργήματα και έχει μια πάρα πολύ καλή performance, ας πούμε. Οπότε, και έχει γράψει, δηλαδή είναι από τους ογκόληθους της ροκ κουλτούρας, ας πούμε. Και όχι άδικα. Έτσι. Ωραία. Έχεις δουλέψει και σε οδείο, σωστά. Όχι, οδείο, ναι, έχω δουλέψει και σε οδείο και είχαμε κάνει και εμείς ένα εργαστήριο έτσι, μουσικής. Ναι, πολλά χρόνια. 40 χρόνια κλείνω. 40 χρόνια. Ωραία. Ναι, από το 79. Ωραία. Αν και είναι, θα το αρχίσω αυτό το κομμάτι σε λίγο, πώς είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που αυτοπροσδιορίζεται ως αναρχικός, να έχει τη θέση του καθηγητή και να έχει απέναντί του ένα μαθητή. Πώς είναι αυτή η σχέση με έναν άνθρωπο που αυτοπροσδιορίζεται έτσι? Αλλάζει κάτι, δηλαδή, στον τρόπο που θα συμπεριφερθεί στο μαθητή του? Θέλει ο ίδιος να αλλάξει κάτι? Αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι θέμα ιδεολογίας, νομίζω. Δηλαδή, ακόμα και στην πολυπόθητη, ας πούμε, αντιεξουσιαστική κοινωνία, θα υπάρχουν δάσκαλοι. Δηλαδή, κάποιοι θα διδάσκουν κάποια πράγματα. Ναι, λέει, για τον τρόπο. Ναι, ο τρόπος, κοίταξε να δεις, καταρχάς, εγώ ειδικεύτηκα, ας το πω αν θες, και από τη ροή των πραγμάτων, αλλά και από επιθυμία να διδάσκω από εφηβεία και πάνω. Δεν είχα μικρά παιδιά, στα οποία ο ρόλος σου καθοδηγητικός αναγκαστικά είναι ευρύτερος. Έτσι. Έχει μεγαλύτερο ρόλο. Εύρος, ας πούμε. Και μάλιστα οι έφηβοι ξέρεις ότι είναι και τσογλάνια, ας πούμε, που σου σπάει τα νεύρα κτλ. Αλλά δηλαδή είναι πάνω στην διαμόρφωση του εγώ, της προσωπικότητας, της νέας ταυτότητας που θα βγει στον κόσμο, ας πούμε. Οπότε, ναι, βοηθάει βέβαια και επίσης το γεγονός ότι και ακόμα και στα οδεία, τα περισσότερα τα μαθήματα, το μάθημα του οργάνου είναι ατομικό και άρα μιλάς με τον καθένα ξεχωριστά, έτσι. Δεν συνάντησα ιδιαίτερες δυσκολίες. Ας πούμε. Βέβαια, οι μαθητές μου λένε ότι με κοροϊδεύουν και όλα, ότι είμαι αυστηρός, ότι δεν ακούσει Παναγία δεν παίρνει πτυχίο, να ακούσει Χριστου Παναγία σκαντήλια δεν παίρνει πτυχίο, αλλά και ισχύει ότι είμαι αυστηρός, αλλά με τον ίδιο τρόπο που είμαι αυστηρός και στον εαυτό μου. Δηλαδή, όχι δηλαδή γιατί εγώ το κάνω καλά και σε ένα σε βρίζω που δεν το κάνεις καλά. Είμαι αυστηρός πιο πολύ στο να κινητοποιήσω τον άλλον, να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του. Όχι στο πώς θα το βαθμολογήσω. Δεν βαθμολόγησα ποτέ. Και στα οδεία που δούλευα είχα σύγκρουση γιατί ήμουν κατά των εξετάσεων. Τι να εξετάσω, ένα μαθητή που τον έχω όλη μέρα και μάλιστα την εποχή που κάναμε εμείς τα μαθήματα δεν υπήρχε πιστοποίηση, δεν είχε κανένα πτυχίο για την ηλεκτρική κιθάρα. Οπότε τι να το κάνεις στις εξετάσεις, εκτός αν το πάρεις εξέταστρα. Εκτός να τον αρμέξει οικονομικά. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνουμε εξετάσεις, αυτούς ξέρουν τους μαθητές. Τον έχω κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα, δύο φορές τη εβδομάδα, επί ένα χρόνο. Τι να εξετάσω στο τέλος, απλώς να το βάλω στο στρες, δηλαδή, γιατί στην πρίζα σου. Έτσι. Δεν νομίζω ότι συνάντησα πολλά προβλήματα από αυτή την άποψη, την ιδεολογική δηλαδή. Καμιά φορά, εντάξει, μπορεί να ξεφεύγουμε κι εμείς και έχω προβληματιστεί κανένα δύο φορές, ας πούμε. Γενικά όμως, επειδή και ιδιαίτερα περνώντας τα χρόνια, γιατί όταν ξεκίνησα εγώ ήμουν 26 χρονών. Πότε, το 99, ναι, 25 χρονών. Που ξεκίνησα μαθήματα και ήμουν πολύ κοντά. Είχα και μαθητές πιο μεγάλες από μένα, δηλαδή σε ηλικία σου. Αλλά και με τους 16 δεν είμαστε και πολύ μακριά. Έτσι. Και οπότε δεν είχε ούτε το καθέδρας ύφος.
ούτε για αυτόν, ούτε από μένα φυσικά. Και μεγαλώνοντας πάλι, που θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτό, που άρχισε να μιλάει στο μυθιστικό, δηλαδή κάτι τέτοια, σπαστικά ας πούμε, είχα οριμάσει για να μπω σε κόντρα. Γιατί σχέση δασκάλου και μαθητή μπορεί να γίνει μια σχέση κόντρας κιόλας, έτσι. Ώστε να μπω και να ξεσυνεριστώ την παπαριά, την εφηβική, ας πούμε, κατάλαβες, και τέτοια. Εντάξει, δυσκολίες υπάρχουν, ας πούμε, και πολλές δυσκολίες είναι ότι στο δικό μας χώρο, που δεν είναι ακαδημαϊκός ακριβώς, ότι ερχόντουσαν πολλά παιδιά που είχαν ταλέντο, αλλά δεν μπορούσαν να πειθαρχήσουν σε ένα σύστημα εκπαίδευση, ας πούμε. Δεν μπορούσαν, δεν θέλουν να μάθουν νότες, τους φαινόντουσαν κινέζικα, για τεμπελιά, και ιδιαίτερα αυτή την τεμπελιά την έχουν και αυτοί που έχουν ταλέντο και παίζουν εύκολα. Και σου λέω, παίζω, γιατί θα κάτσω να ξαναγωθώ να μάθω νότες, ας πούμε. Και τέτοια. Εντάξει. Στον καθένα, ανάλογα την περίπτωση, προσπαθείς να το λύσεις. Θα μου πεις λίγο για εκείνα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Καταρχάς, πώς μπήκες εσύ στο λεγόμενο αναρχικό χώρο, δηλαδή με ποια ενάσματα, πώς το σκέφτηκες, πώς έγινε αυτό. Μπήκες από τη ροκ κουλτούρα, ξέρω εγώ που... Όχι, όχι, παράλληλα έγινε, δεν ήτανε... δεν συνδεόντουσαν ακριβώς. Κοίταξε, εγώ είχα ένα αριστερό background οικογενειακό. Στη Χούντα, ας πούμε, που βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο, ενσυκτοδός πήγαινα προς τους αριστεριστές, ας πούμε. Μ' άρεσαν πιο πολύ, δηλαδή, από τους συχνίτες. Και ήμουν, δηλαδή, εκεί στην κατάληψη της νομικής, αυτά. Πιο πολύ έβλεπα ότι συμφωνούσα πιο κοντά, δηλαδή, στις θέσεις, ξέρω, τότε η ΑΣΠΕ είχε, η Μαοϊκή δηλαδή, είχε μια δράση και τα λοιπά. Από φίλους πιο πολύ. Κάποια στιγμή κάποιος φίλος, ας πούμε, μου έφερε το πεζοδρόμιο που είχε βγει τότε, το πρώτο... Το πρώτο τεύχος, ναι. Που είχε και ένα κείμενο στο Συντουασιονίστη και κάποια άλλα κειμενάκια. Και με εντυπωσίασε αυτό. Εγώ ήδη είχα φάει σουτ από διάφορους μαϊκούς φίλους, μου λέγανε ότι είμαι μικροαστός φιλελεύθερος. Ήταν το σλόγγαν, δηλαδή. Ήταν κλασικό αυτό το σλόγγαν για αυτούς που κλωτσάγανε στο συγκεντρωτισμό του μπολσεβικισμού, ας πούμε. Εγώ δεν είχα διαβάσει πότε λένε. Τα διαβάσματα ήταν καθαρά μαρξιστικά, ας πούμε. Έτσι, και όχι πάρα πολλά, αλλά κάτι είχα διαβάσει. Και δεν έβλεπα την αντιστοιχία, δηλαδή. Ας πούμε. Και δεν καταλάβαινα αυτές τις έννοιες της πειθαρχίας, της πεφωτισμένης ηγεσίας. Δεν μου καθόντουσαν καλά. Ψηρικά σήμερα, 18-19 χρόνια. Κάτσε, συγγνώμη, Σιλάκοντε. Δεν έβλεπες την. Πώς να το πω τώρα. Εντός εισαγωγικών ταύτιση μεταξύ των. Ναι, δεν βλέπα. Πού είπε ο Μάρξ τέτοια πράγματα, ας πούμε. Okay. Έτσι, βέβαια τα είχε πει ο Λένιν, ας πούμε. Ναι. Μετά από ανάγκη, όταν διάβασα Λένιν αργότερα, ας πούμε, για να δω τι λέει και αυτό ο Τιχπάκος, ας πούμε. Δεν το βρήκα πολύ μαρξιστικά. Και ευτυχώς ξεστραβώθηκα και διάβασα του Πάνεκουκ ένα βιβλίο και του Κόρς, ας πούμε, που αυτοί ήταν μαρξιστές σύγχρονοι. Αλλά ανορθόδοξοι. Του λένε, όχι, πολύ ορθόδοξοι, ναι. Εδώ είναι μια ιστορία, ναι. Ήταν, και κάνουν μια πολύ σφοδρή κριτική στο λενινισμό και στο μπολσεβικισμό, ας πούμε. Σφοδρή και πολύ, πολύ συγκροτημένη, ας πούμε. Και πολύ μαρξιστική. Μαρξική, όπως το λέμε, ας πούμε. Τέλος πάντων, οπότε με κλωτσάγαν από εκεί. Διάβασα και αυτά τα κείμενα εκεί πέρα και με εντυπωσιάσαν, ας πούμε. Αλλά τότε ακόμα Χούντα δεν είχαμε ελεύθερη διακίνηση ιδεών και τέτοια. Μετά με τη μεταπολίτευση ψάχναμε ο ένας τον άλλον. Είχαμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε από εκεί, είμαστε κάπου αλλού, ας πούμε. Δεν θα έλεγα τον εαυτό μου κλασικό αναρχικό. Δεν ήξερα και πολλά πράγματα για το κλασικό αναρχικό κίνημα, ας πούμε. Και αρχίσαμε να προσπαθούμε να γνωρίσουμε, που μιλάγαμε πιο ελεύθερα πια, ο ένας τον άλλον, και οι λίγες ομάδες που υπήρχαν, βρεθήκαμε τελικά. Εγώ βρέθηκα, ας πούμε, στην παρέα της Διεθνούς Βιβλιοθήκης, ας πούμε. Αλλά είχα γνωρίσει και το ΚΡΑΚ, ας πούμε, και άλλες ομάδες ή άτομα, ας πούμε. Και χαίρομαι, να σου πω την αλήθεια, που και με τον Μακαρίτη τον Παλή
και τον Χρήστο, βέβαια, τον Χρήστο, τον Κωνσταντίνη από τη Διεθνή Βιβλιοθήκη, αλλά και τον Παλί, που παρόλο που δεν είμαστε ποτέ στην ίδια ομάδα, και παρέα κάναμε και πήγαινα τότε που μετάφραζε beat, λογοτεχνία και τα λοιπά, και μου διάβαζε. Και... γενικά, και είχα... ήταν ένας άνθρωπος με αρκετά πλούσιο κόσμο, ας πούμε, και μεγάλο πάθος, ας πούμε, για το... για την αρχή και την κουλτούρα, όχι μόνο το κίνημα, τη θεωρία. Ναι. Και γνώρισα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, και από, από αυτές τις παρέες. Μετά συγκροτηθήκαμε και σε ομάδες άλλες, συγκρούσεις, πράγματα. Αλλά ο χώρος, ναι, ήταν περιορισμένος και αριθμητικά. Δηλαδή, η πρώτη, ξέρω εγώ, διαδήλωση... Καλά, υπήρχαν και μικρότερες εμφανίσεις αναρχικών, που ήταν 10-15 άτομα, με δύο μαύρες σημαίες κτλ. Η πρώτη διαδήλωση, ξέρω εγώ, αυτή που υπάρχει στην Αφίσα της Πρωτομαγιάς του 77 είναι, ή το 76. Ναι, το 76-77. Το 76 πρέπει να είναι αυτή, ναι. Είναι πόσο, είναι καμία 200 άτομα. Mm-hmm. Και μαζευτήκαν από όλες οι γειτονιές, ας πούμε, έτσι. Μικρός χώρος, ας πούμε. Διαφορετικό, βέβαια. Αφενός, γιατί γνωριζόμαστε σχεδόν όλοι με τα μικρά μας ονόματα. Ξέραμε ο καθένας τι καρτόφι Μάριο, άλλο δηλαδή, τις απόψεις του, το τέτοιο. Μπορεί να διαφωνούσαμε ή οτιδήποτε, αλλά γνωριζόμαστε. Υπήρχε ένα αρκετά ψηλό θεωρητικό επίπεδο, ας πούμε. Και διαφωνείς, βέβαια, αλλά υπήρχε αρκετά σοβαρό επίπεδο, ας πούμε. Και οι διαφωνίες ανάμεσα ομάδες είχαν θεωρητική βάση. Δεν ήταν μικροπολιτικές, ας το πούμε, έτσι. Αλλά βέβαια υπάρχουν και τα ηγετικά και τα τέτοια. Ναι. Ήταν διαφορετικά, διαφορετικά, ας πούμε. Mm-hmm. Μετά ο χώρος αυτός ανοίγει από το 77 και μετά, λιγότερο ή περισσότερο. Mm-hmm. Σε έχω ακούσει κάποιες παρουσιάσεις του βιβλίου του «Όταν ο κόκορας λαλούσε στο σκοτάδι». «Ο κόκορας που λαλούσε στο σκοτάδι». Να λες ότι σήμερα, ας πούμε, έτσι όπως το βλέπεις εσύ, ρε παιδί μου, στον αναρχικό χώρο υπάρχει μια μπολσεβικοποίηση. Όχι για σε όλο τον αναρχικό χώρο, αλλά ναι, υπάρχει μια τάση τέτοια. Ναι. Λοιπόν, και εγώ δεν το έχω καταλάβει πώς και γιατί. Δηλαδή, μια ερμηνεία που θα μπορούσε να δώσει κανείς, ας πούμε, είναι το εξής, ότι υπάρχει μια ανάγκη για, για μια κίνηση, ένα χώρο, ένα κίνημα που θέλει να οριμάσει και να ανανδρωθεί, μιας αντιπροσώπευσης στο παρελθόν. Οπότε βλέπω, ας πούμε, πολλά παιδιά να ταυτίζονται, ξέρω εγώ, με το Αντάρτικο. Ξεχνώντας ότι ήταν στα ελληνικό το Αντάρτικο αυτό, έτσι. Δηλαδή, γιατί αφενός το θεωρούν μια επαναστατική περίοδο. Και παράδοση, βασικά. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχει παράδοση αναρχική, οπότε να ταυτίζονται με, με αυτό που βρίσκουν σαν θετικές, ας το πούμε, πλευρές του κλασικού ελληνικού κινήματος. Αλλά το Αντάρτικο, ας πούμε, της κατοχής, δεν κάνουν. Είναι αντιμπεριαλιστικό, εντός εισαγωγικών. Εθνικό, εθνικό απελευθερωτικό, αντιμπεριαλιστικό, ας το πούμε, κίνημα. Να μην βάλουμε τις πολιτικές προεκτάσεις του στυλ, δηλαδή είναι προσδεδεμένο με την Σοβιετική πρώην Σοβιετική Ένωση κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό, όσο το ότι δεν είναι δηλαδή ούτε καν μια πολύ ψηλή, ας πούμε, ένα πολύ ψηλό σημείο του εργατικού κινήματος, ας πούμε, έτσι. Παρόλο που το ΚΚΕ, ας πούμε, παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, σαν μια τάση, ξέρεις, να συνδεθείς και να πεις ότι εγώ είμαι ο συνεχιστής του πραγματικού ριζοσπαστικού πνεύματος που υπήρχε μέσα στις λαϊκές συνειδήσεις διαμέσου των χρόνων. Θα μπορούσε να είναι μια τέτοια ερμηνεία. Κατάλαβα, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, δεν θεωρώ ότι το αναρχικό κίνημα. Υπάρχει επίσης και ο φετιχισμός της βίας. Δηλαδή, ο Βελουχιώτης, ας πούμε, ηρωοποιείται γιατί είχε μια βίαιη, ας το πούμε, δραστηριότητα απέναντι στους φασίστες και καλά έκανε άνθρωπο. Δεν, δεν είπε κανείς όχι. Αλλά δεν μπορεί να ταυτίζεται το αναρχικός χώρος με τον Άρη Βελουχιώτη ή με τον Έλλην, ας πούμε, με τον Ελλάς.
κατά τη γνώμη μου. Ναι, τώρα, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα και δεν μπορούμε να τη λύσουμε έτσι. Καλά, σίγουρα, εντάξει. Έτσι. Είναι μια ερμηνεία δική σου αυτή και ψιλοσυμφωνώ να σου πω την αλήθεια ότι δεν υπάρχει αναρχική παράδοση στην Ελλάδα. Προσπαθεί να συνδεθεί με κάποιο τρόπο με κάτι πιο ριζοσπαστικό γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε. Τόσο μαζικό εννοώ. Το θέμα όμως τώρα είναι το εξής. Εσύ όταν πρωτομπήκες σε αυτό το πολιτικό χώρο, από ό,τι λες, δεν υπήρχαν τέτοια. Δηλαδή, εσύ ήσασταν την αριστερά, ήσασταν σε σύγκρουση. Βέβαια, ναι. Ωραία. Βέβαια. Αυτό γιατί? Γιατί είμαστε σε σύγκρουση ή γιατί τώρα γίνεται? Γιατί ήσασταν τότε σε σύγκρουση και σε σχέση με αυτό, γιατί τώρα κάποια κομμάτια δεν είναι σε, είναι σε σύγκρουση με κάποιο. Ναι, είναι, εντάξει. Αλλά, όχι, ναι, αλλά δεν είναι σύγκρουση με το παρελθόν της, ας πούμε, το τέτοιο. Ναι. Δεν μπορώ να το. Εμείς είμαστε σύγκρουση γιατί θεωρούμε ότι το πρόταγμα της ελευθερίας και της άμεσης δημοκρατίας δεν εξυπηρετήθηκε ούτε στον λεγόμενο υπερτό σοσιαλισμό. Mm-hmm. Και συμφωνώ και με την ανάλυση και του Καστοριάδη και άλλων, ας πούμε, ότι αυτό που έγινε στην πρώην Σοβιετική Ένωση ήταν ένας γραφειοκρατικός καπιταλισμός που δημιούργησε μια νέα άρχουσα τάξη, μια νομεκλατούρα, ας πούμε. Έτσι, που χωρίς ελευθερία έκφρασης, χωρίς. Δεν υπήρχε δηλαδή ακόμα και αυτό που λέει η Λούξεμπουργκ, ρε παιδί μου, σοσιαλισμός και ελευθερία, ας πούμε. Έτσι, δεν ήταν αυτό ακριβώς που υποτίθεται. Αλλά ούτε το ένα, ούτε το άλλο ήταν. Ούτε ο σοσιαλισμός ήταν, ούτε ελευθερία ήταν. Ακριβώς. Αυτό είναι. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή. Ναι. Ήταν κρατικός καπιταλισμός που τον λέει και ο Καστοριάδης, γραφειοκρατικός καπιταλισμός, ας πούμε. Οπότε, ναι, άρα είμαστε αντίθετοι. Και θεωρείς ως αναρχικός ότι για να δημιουργηθεί μια νέα συνείδηση αντικαπιταλιστική πρέπει να τελειώσει και με αυτούς τους μύθους. Mm-hmm. Ας πούμε. Δεν υπήρξε κάτι καλύτερο εκεί. Και δεν μπορείς να κάνεις κριτική, ας το πούμε, ή ξέρω εγώ, να δημιουργήσει μια νέα θεωρία εντός αγωγικών της ανατροπής. Βάζοντας το ζύγι, ναι, αλλά και είχαν καλή ιατροφαρμακευτική θεραπεία. Είχαν, όντως. Έτσι. Αλλά και το ναζιστικό καθεστώς είχε. Δηλαδή, έτσι, χωρίς να μπω στην θεωρία της εξίσωσης, έτσι. Της εξίσωσης, θέλω να πω ότι ένα πατερναλιστικό αυταρχικό κράτος ήταν προς όφελος του λαού εντός εισαγωγικών. Προς όφελος μιας αφηρημένης έννοιας όπως είναι ο λαός. Αν κατάλαβα καλά πριν, θεωρείς από όσο έχεις διαβάσει, ας πούμε, ότι η μαρξική σκέψη δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη λενινιστική. Ή μπορεί να έχει σε κάποια σημεία, δεν ξέρω σε ποια. Και έχει και δεν έχει. Εγώ δεν θεωρώ, πώς το πω. Θεωρώ καταρχάς ότι αυτό που λέμε επαναστατική θεωρία γενικότερα, και γενικότερα η γνώση που κληροδοτεί την ανθρωπότητα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και χωράνε πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή σε ένα μελλοντικό κίνημα, ας πούμε, φυσικά χωράει ο Μάρξ. Φυσικά χωράει ο Μπακούνης. Στο κάτω-κάτω, στην πρώτη διεθνή συνεργαστήκανε. Ναι, έτσι. Με δηλαδή, τα μουστάκια τους. Ναι, τα φάγανε τα μουστάκια. Καλά κάνανε και τα φάγανε. Δεν έχει να κάνει, ας πούμε. Έχουν πολλά δώσει. Και μία και ο Νίτσε έχει δώσει. Και άλλοι. Κατάλαβες, δηλαδή θέλω να πω ότι και αυτό ψάχνουμε, το συνδετικό, δηλαδή να ενώσεις όχι με έναν εκλεκτικιστικό τρόπο, να τσιμπήσουμε λίγο από το ένα, να τσιμπήσουμε λίγο από τον άλλο, αλλά ψάχνει να βρεις, ας πούμε, το νόημα, ας πούμε, τα πράγματα δηλαδή που αποκαλύπτονται μέσα από φωτεινά μυαλά που παρουσιάσαν κάποιον. Ας πούμε, η ανάλυση του καπιταλισμού του Μάρξ, ας πούμε, και των σχέσεων εργασίας, παραγωγής, διαμόρφωση συνείδησης, της αλωτρίωσης και αυτά, είναι μεγάλη συνεισφορά. Καλά, βέβαια. Σωστό είναι αυτό. Αυτά τα έχει αποδεχτεί και ο ίδιος ο Μπακούνιν, ας πούμε. Ακριβώς. Τον θαύμαζε για αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να, ναι, να πετάξουμε στην άκρη και να... Εγώ δεν θεωρώ, ναι, δεν θεωρώ ότι... Θεωρώ δηλαδή πιο κοντά στον εφαρμοσμένο μαρξισμό της δοξασίας, ας πούμε, της Λούξεμπουργκ ή αυτόν που σου είπα, της Ελλανδικής Αριστεράς, του Πάνεκου, ας πούμε, ή της Λούξεμπουργκ, του Κόρς και αυτά, ας πούμε. Φυσικά αυτοί δεν είναι καθεστώς να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Mm-hmm. Αλλά οι απόψεις τους ήταν πολύ πιο κοντά σε αυτό. Αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως, αυτά δεν είναι θρησκείες.
Έτσι, δηλαδή που και στις θρησκείες υπάρχει διαστρέβλωση, δηλαδή του αρχικού διδάγματος ή μύθου, ή όπως θες πες το, και της οργανωμένης ιδεολογίας, ας πούμε, που γίνεται για πρακτικούς σκοπούς, ας πούμε, ένα εργαλείο, δηλαδή, κυριαρχίας πάνω στην κοινωνία, ας πούμε. Ναι, θεωρώ φυσικά, ας πούμε, ότι και ακόμα υπάρχουν, και ακόμα στην κόρη μου, ας πούμε, τους έδωσα να διαβάσει και Μάρξ. Έτσι, δεν θέλω να πανάγει. Να γραφτεί στην Κινέα, αλλά εντάξει, ό,τι θέλει να κάνει, αλλά θέλω να πω. ότι, θέλω να πω. Δεν βρίσκω δηλαδή. Από, και Μάρξ το διαβάζει αρκετά. Έτσι. Και να σου πω βέβαια την αλήθεια, με ενδιαφέρει πιο πολύ τα φιλοσοφικά του παρά τα οικονομικά του. Ναι, ναι. Ναι. Είναι και αυτό το κλασικό έργο, τα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα, που είναι και πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό, όντως. Ωραία. Θεωρείς ότι στο εγχώριο τοπίο υπάρχει αναρχικός χώρος ή αναρχικό κίνημα? Ποια είναι η διαφορά? Έλατε, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι το κίνημα είναι κάτι πολύ πιο μαζικό και οργανωμένο. Γιατί ο χώρος κοιτάξε είναι ένα δεις. Χώρος, δεν ξέρω. Έτσι το έχω στο μυαλό μου με απλοϊκά. Το κίνημα είναι σε δράση, είναι εγκινήσει, υποτίθεται. Ο χώρος είναι κάτι πιο στατικό. Ότι υπάρχουν κάποια άτομα που τον αποτελούν. Τώρα και τα δύο μπορεί να υπάρχουν. Είμαστε σε πολύ περίεργη κατάσταση. Γιατί το πιστεύω τα τελευταία ειδικά χρόνια και φαίνεται και στην πράξη ότι ο χώρος της αναρχίας, αντεξουσίας, όπως θες πες το, είναι ο μόνος ριζοσπαστικός χώρος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η μόνη ελπίδα για τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό έχει και τόσο μαζική, ας πούμε, προσέλευση. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ κόσμο πια, ας πούμε. Ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες ευνοούν, ας πούμε, συγκρουσιακές συνθήκες και τέτοια. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι όμως ότι έχει και εγενείς, κατά τη γνώμη μου, πώς το λένε, αδυναμίες. Αδυναμίες πολύ σοβαρές, που εδράζονται κυρίως στην ανυπαρξία οργάνωσης. Και δεν λέω ότι η αρχή είναι ανοργάνωτη. Υπάρχουν πολλές οργανώσεις αναρχικές, ας πούμε, έτσι. Αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ ο χώρος να έρθει σε επικοινωνία μεταξύ του. Ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλές συγκρούσεις, δηλαδή. Ενώ δεν υπάρχει τόσο σοβαρός λόγος. Τι εννοώ, δηλαδή. Φυσικά υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. Ξέρω εγώ, ανάμεσα στο Ρουβίκονα, ΑΚ ή δεν ξέρω σε άλλες ομάδες. Αλλά το ζητούμενο είναι οι κοινές δράσεις. Και θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που θα μπορούσαν να υπάρχουν αυτές οι κοινές δράσεις. Έτσι. Και το οποίο δεν γίνεται για αγγυλώσεις ακατανόητες για μένα, ας πούμε. Εγώ τους άλλους εδώ και πολλά χρόνια σταμάτησα να είμαι μέλος κάποιας συλλογικότητας. Γιατί έπαψε με ενδιαφέρει το μαγαζί, το οποιοδήποτε μαγαζί, ας πούμε, και συμμετέχω σε οτιδήποτε με ενδιαφέρει ή πρέπει. Γιατί μερικές φορές πρέπει. Πρέπει γιατί τα πράγματα έτσι και πρέπει να βοηθήσει αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Συνήθως βέβαια αυτά αναγκαστικά είναι αμυντικά. Ενώ αμυντικά δηλαδή το κράτος σου επιτίθεται, να δω όπως τώρα καλή ώρα στα εξάρχεια και μετά προσωπικό και τα εξάρχεια γενικότερα. Και πρέπει να κάνεις κάτι, να ενώσεις δυνάμεις με άλλους, ας πούμε. Και πραγματικά με αυτούς που βρίσκω ότι αυτό το κάνουν με σωστό τρόπο, ας πούμε, ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε στα υπόλοιπα. Συμμετέχεις. Θα συμμετάσχω, ναι. Με όποιο τρόπο μπορώ, ας πούμε. Και αυτό μου έχει δώσει και τη δυνατότητα να έχω καλούς φίλους και συντρόφους σε διάφορες ομάδες, ας πούμε. Να μην, ξέρεις, να μην περικλείεσαι. Ναι, δεν περικλείομαι, ας πούμε, και δεν έχω και λόγο, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να μπω σε ανταγωνισμούς τέτοιους. Ένα δεύτερο πρόβλημα που εγώ βλέπω στον αρχικό χώρο είναι ότι ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες που ακυρώνει, δηλαδή, παραδείγμα με τις δράσεις, έτσι. Είναι γνωστό σε όλους ότι η πλατεία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αφόρητη η κατάσταση, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι όντως θα μπορούσε να γίνει και δυναμική δράση κάποια στιγμή ενάντια στις ναρκομαφίες που λέει. Δυναμική, δεν κρύβουμε τα λόγια μας, ας πούμε, έτσι. Όποιος το προσπάθησε,
καταγγέλθηκε άμεσα από τους άλλους ότι κάνει τον μπάτσο. Ναι, ναι. Σωστό. Έτσι. Φυσικά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Υπάρχει ο κίνδυνος μια πρωτοβουλία περιφρούρησης του χώρου σου να εκφυλιστεί ναι. σε μια εξουσία. Φυσικά υπάρχουν, υπάρχουν κίνδυνοι. Δεν ζούμε τη σιγάλα και τέτοια. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να σταθμίζεις τα υπέρ και τα κατά και πρέπει να βλέπεις το σημαντικό, ας πούμε, και να προβαίνεις σε... Δηλαδή, είναι εσύ πιο συνεργάσιμο, ρε παιδί μου, έτσι. Mm-hmm. Γιατί τελικά η πλατεία πραγματικά, η πλατεία και τα εξάρχεια γενικότερα, έχουν πρόβλημα. Mm-hmm. Και αυτό το πρόβλημα, βέβαια, το προτάσει το κράτος για να επιτεθεί, mm-hmm. όχι βέβαια στο πρόβλημα, αλλά σε σένα. Θέλω να μου πεις, ποια πράγματα θεωρείς ότι έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, στην εγχώρια εδώ κοινωνία, ακόμα και αν δεν το ξέρει, δεν το έχει καταλάβει, ο αναρχικός χώρος από τότε που συγκροτήθηκε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή για ποια πράγματα, να το πω πιο έτσι, περιφραστικά, για ποια πράγματα μπορεί να μίλησε ο αναρχικός χώρος μόνο για τα οποία δεν έχει μιλήσει άλλος και το έκανε και με ένταση κιόλας. Κοίταξε, κυρίως ο αναρχικός χώρος, υπήρξαν και μερικές αριστερίσικες ομάδες που κάνανε κάποια δουλίτσα, αλλά κυρίως ο αναρχικός χώρος έχει. Για να πάμε στα τα τωρινά, ο αναρχικός χώρος κυρίως τραβάει όλο το βάρος του αντιφασιστικού αιώνα. Mm-hmm. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Mm-hmm. Το λένε και αριστεριστές αυτό. Mm-hmm. Ας πούμε, στον δρόμο ειδικά, έτσι, mm-hmm. και στις γειτονιές, η αναρχική είναι το μόνο προπύργιο, ας το πούμε. Εντάξει, και κάποιοι αριστεριστές, να μην είμαστε τελείως άδικοι. Έτσι, από την αρχή, από τη μεταπολίτευση και μετά, οι αναρχικοί εισήγαγαν όλες αυτές τις πιο... Καταρχάς, οι αναρχικοί υπήρξαν το κανάλι να μπουν και άλλες αντιλήψεις στην κοινωνία, όχι απαραίτητα αναρχικές, αλλά αμφισβητησιακές και τα λοιπά, γιατί ακριβώς είναι ένας ανοιχτός χώρος. Mm-hmm. Έτσι. Δεν λειτουργούσε με δεκάλογο, ας πούμε, του καλού αναρχικού και τα λοιπά, έτσι. Ναι. Και άρα, πολλές απόψεις, ας πούμε, αντιμιλιταρισμός, που είναι στον πυρήνα της αναρχικής σκέψης, αντιεθνικισμός φυσικά, το φεμινιστικό, το ομοφιλοφίλων, το κίνημα των ομοφιλοφίλων και τα λοιπά, εκεί βρήκε, mm-hmm. ας το πούμε, σε μεγάλο βαθμό καταφύγιο, ας πούμε, και έτσι φιλόξενη, ας πούμε, φιλοξενία για να μπορέσει να αρθρώσει ορισμένα πράγματα. Η ανατρεπτική σκέψη γενικότερα, ακόμα και το χιούμορ, το ανατρεπτικό, ρε παιδί μου, εγώ το είχα πει και όλο σε μια... Αυτό το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, είναι ένα θαυμάσιο σύνθημα που τώρα λέγεται πιο σοβαρά, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρεις, το κατάλαβε, τότε ήταν φοβερά, ας το πούμε, ανατρεπτικό. Δηλαδή, ξένιζε φοβερά και δημιουργούσε τροφή για σκέψη, ας πούμε. Είναι πολλά, πιστεύω, και στο θέμα της κουλτούρας και στο θέμα των κινημάτων, mm-hmm. της ριζοσπαστικής οικολογίας. Mm-hmm. Ο αναρχικός χώρος υπήρξε, δηλαδή, ένας χώρος πολύ φιλικός αυτά και πολύ βοηθητικός, ας πούμε. Αν δεν τα έφερε ο ίδιος, mm-hmm. πολλά από αυτά, ας πούμε. Ωραία. Για πες. Το αμεσοδημοκρατικό, mm-hmm. αυτό. Πώς βλέπεις τη σημερινή, έτσι, όλη την περιερίωση ατμόσφαιρα με τις επιθέσεις, τις καταλήψεις, τα εξάρια, δηλαδή, εσύ ρε παιδί μου, πώς το βλέπεις, πού θα πάει αυτό. Εντάξει, ο Μητσοτάκης τα έχει πει, βέβαια, από πριν. Ναι, αλλά δεν το πιστέψαμε. Ναι, δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένα στον τζετάπερ. Συνεπέστατο. Ναι, τα είπε και τα κάνει κιόλα. Αλλά πώς πιστεύεις ότι θα πάει αυτό το πράγμα. Κοίταξε, τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα και για τη στροφή την διεθνή, δηλαδή την ακροδεξιά, mm-hmm. ας πούμε. Και γιατί, ας πούμε, γίνεται επίθεση στις έννοιες. Και γίνεται ιδεολογική και επικοινωνιακή επίθεση.
Πάρει παράδειγμα τώρα, έγινε απεργίες, ας πούμε, η απεργία κινητοποίηση προχθές και βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι οι μειοψηφίες αφού να απεργίσει, ταλαιπωρούν τους πολλούς. Ποιος, αυτός που κυβερνάει με 22%. Για το 37% του 60% είναι τόσο, 22,2 βγαίνει. Ναι, αυτό ως πει έτσι λέει όμως λειτουργεί η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άμα έτσι λειτουργεί και, και ο συνδικαλισμό, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή είναι πρόβλημα, ας πούμε, για να κηρυχθεί μια απεργία και δεν είναι πρόβλημα να λειτουργείς, να μας κυβερνάς και σαν δικτάτορα σχεδόν, γιατί έχει και 180 έδρες, πώς έχει, ας πούμε, 170 τόσες, με 22,2. Τι λες τώρα. Κι όμως βγαίνει, δηλαδή, γιατί το αναμεταδίδουν από εδώ και από εκεί και εσύ δεν μπορείς να το παλέψεις εύκολα. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Βγάζουν τώρα ότι καθαρίσαν την πλατεία. Τίποτα δεν έγινε. Το μόνο που έχει γίνει είναι ότι τα εξάρχεια έχουν στρατό κατοχής, δηλαδή. Πέρασα πάλι σήμερα, 20 μάτια σε μία γωνία, 20 στην άλλη, 20 στην άλλη, σαν να είναι υποκατοχή, να σου. Έτσι. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν νομίζω να περάσει τόσο εύκολα. Και εν πάση περιπτώσει, τι θα γίνει. Θα κάνουν υπερορίες οι αστυνομικοί. Θα βγάζουν κάποια μεροκάματα, παιδιά, ας πούμε. Και τέτοια. Γιατί δεν κρατιέται αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι τι θα γίνει για μένα με τα εξάρχεια. Έχει συμβολική σημασία. Όχι, ναι. Έτσι. Έχει σημασία γενικότερη πώς μπορεί και πότε να αντιδράσει η κοινωνία σε διάφορα πιεστικά πράγματα. Δηλαδή, περάσαμε μια κρίση και δεν τελείωσε βέβαια. Έτσι. Αρκετά οδυνηρή. Τώρα περνάμε μια δεύτερη κρίση. Μια, ας πούμε, θα έχουμε κρίση στεγαστικού σύντομα. Αυτό με το Airbnb και αυτά ήδη υπάρχει. Ναι, υπάρχει, δηλαδή, ήδη, ας πούμε, θέλεις, είσαι φοιτητής, ξέρω εγώ, είσαι δάσκαλος. Δεν βρίσκεις νομικά, σύμφωνα άκρη, αλλά, ναι. Ή κάνει ένα 500 για τον συνέρα, ας πούμε. Αυτό μια κατηγορία ανθρώπων, βέβαια, τους νοικοκυρέους που έχουν, που διασώσαν τη διοκτησία τους από την κρίση. Εντάξει, μπορεί να τους βολεύει, αλλά υπάρχει ένα πιεστικό πρόβλημα πλέον, ας πούμε. Έτσι, και άλλα πιεστικά προβλήματα. Γιατί από την κρίση δεν φύγαμε. Ναι, βέβαια. Έτσι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι με τα εξάρχεια, επειδή δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση να βγάλει άκρη εκεί, λέω εγώ τώρα, ναι. Πιστεύω ότι θα την πέσουν περιφερειακά και τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Ή τα θεωρούν εκείνοι πιο εύκολα. Για... Δηλαδή σε καταλήψεις περιφερειακές, ναι, να μην είναι στα εξάρχεια. Να... Και στα εξάρχεια, θα τις χαλιδιάσουν και άλλες καταλήψεις. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα φοβερό. Δηλαδή τον εμποδίζει, ας πούμε. Ναι, τα εξάρχεια είναι και ένα συμβολικό χώρο. Γιατί νομίζω ότι εκεί αυτό σκέφτονται και... περισσότερο. Ναι, και αυτό θέλει και αυτό να δείξει. Δηλαδή γι' αυτό τι έκανε και αυτέ, α πούμε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω κιόλα τα επιτελεία τη κυβέρνηση τι λένε. Ναι, δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει το χαρακτήρα των εξαρχείων, α πούμε. Δεν ξέρω τι θα σκάσει. Έχει ξαναπροσπαθηθεί αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει. Εδώ τώρα το κάνει λίγο πιο μεθοδικά και λίγο πιο άγρια. Ναι. Έπειτα είναι μεγάλο το πρόβλημα πλέον. Δηλαδή, όταν ας πούμε, το 1981 υπήρχε μια κατάληψη του Βαλτιτσίου, τη σπάσανε την κατάληψη, τελείωσε η κατάληψη. Δεν έγινε τίποτα. Ναι. Τώρα δεν είναι μια κατάληψη. Ναι, μπράβο, αυτό το έτσι. Είναι δύσκολο, ναι, για αυτού δηλαδή, να κάνουν κάτι τέτοιο. Και βέβαια έχει και κόστο, γιατί μπορεί να έχει και επικοινωνιακό κέρδο στην δεξιά βάση του ότι εγώ τα έβαλα με του αναρχικού, αλλά αυτού του. Μετανάστες πρόσφυγες θα τους κάνει. Πού τους πάει. Τους πάει, ας πούμε, ξέρω, στην Κόρινθο και τα λοιπά. Δεν τους θέλουν. Είναι καλά, πιθανά. Αυτοί που το ψηφίσανε εννοώ δεν τους θέλουν. Έτσι. Θα έχει πρόβλημα. Αλλά είναι όλα ρευστά, γιατί ούτως ή άλλως αυτό είναι και μια... Η πολιτική με το προσφυγικό είναι μεγάλο και αγκάθι, ας πούμε, και δεν είναι βέβαια μόνο της κυβέρνησης αυτής, αλλά ευρωπαϊκό γκάθι. Δηλαδή, εδώ αλλάζουν τη λίστα των χωρών που είναι επικίνδυνες, υποτίθεται, που δικαιολογούν δηλαδή να έρθεις εδώ να ζητήσεις προσφυγική ιδιότητα, ας πούμε. Και... Νομίζω μόνο η Συρία είναι πλέον. Δεν υπάρχει άλλη. Όχι, η λίστα είναι πιο μεγάλη και τώρα θέλουν να αλλάξουν. Έχουν μια λίστα και θέλουν να αλλάξουν, να βγάλουν δηλαδή, ξέρω εγώ,
το Αφγανιστάν, ας πούμε. Γιατί εντάξει, η επικινδυνότητα δεν είναι μόνο αν έχει πόλεμο αυτή τη στιγμή. Γιατί και στη Συρία, ναι, ηρέμησε ο πόλεμος. Δεν γίνεται σφαγές τώρα, εντάξει. Πήγαινε στη Συρία, να μείνεις. Τέλος πάντων, ζούμε μια πολύ περίεργη περίοδο και, δεν ξέ, και ρευστή, ας πούμε. Okay. Ελπίζουμε βέβαια ότι οι δυνάμεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς τελικά, στην τελευταία ανάλυση, να είναι αρκετά ισχυρές και να λειτουργήσουν σαν να έχουμε, αν και δεν είναι αισιόδοξα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα μηνύματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου κάνω την τελευταία ερώτηση. Θέλω να πεις πότε ξεκίνησαν οι Double Trouble και περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Α, οι Double Trouble, ναι, είναι τώρα κλείνουν 4 χρόνια. Είναι ένα... Για πλάκα ξεκίνησε, δηλαδή είχα... την ιδέα να κάνω μια σειρά από εμφανίσεις, ας πούμε, με άλλον καλεσμένο κάθε φορά, σαν ντουέτα, ας πούμε. Και αυτά γίνανε στον Ξένο, ένα μπαρ στην Χαλιά του Κούπη, που μόλις είχε ανοίξει τότε και αυτό. Και... και το έβγαλε Double Trouble, διπλός μπελάς, δύο άτομα, ξέρει τέτοια, είναι και, ήταν και γκρουπ του Stevie Ray Vaughan αυτό, βέβαια. Έτσι. Και έκανα καμιά δεκαρία live. Στο ένα είχε έρθει ο αδελφός μου, στο άλλο ήταν ο Αλέξο Καλοφολιάς από του Last Drive, ο Blue John που παίζουμε ακόμα μαζί, ο Γιώργος Παυλίδης από του Χάσμα, ο Αλέξης Ιωάννου από τους Burger Project, η Σόνια Μπαξεβάνη, η Ιωάννα η Σεραφή, η Ηλιάνα, μια κοπέλα παίζει blues επίσης. Αυτούς θυμάμαι τώρα, ο Γιώτης ο Κίτα, διάφοροι. Και πήγε πολύ ωραία αυτό, ήταν και ένα ενδιαφέρον. Είχε βέβαια λίγο κουπί, γιατί με τον καθέναν έπρεπε να κάνω και μια-δυο πρόβες, ας πούμε. Αλλά ήταν ωραίο, ας πούμε, και ενδιαφέρον και για αυτόν που το βλέπει και για μένα που εναλλάσσω αυτό το πράγμα. Αυτά τα ντουέτα, τα δύο μείνανε αρκετά σταθερά. Βρήκαμε δηλαδή και χημεία και κοινό χρόνο, γιατί και αυτά είναι και πρακτικοί οι λόγοι δηλαδή. Και έχουμε παίξει αρκετά αυτά τα 4 χρόνια. Πιο πολύ με τον Γιάννη, παίζουμε αποκλειστικά blues. Και λιγότερο με τον Γιώργο, αλλά παίζουμε και με τον Γιώργο, τον Παυλίδη. Ένα πιο ευρύ ρεπερτόριο. Και περνάμε καλά, δηλαδή. Και παίζουμε και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο Αθήνα. Και ελπίζω κάποια στιγμή να το κάνουμε καλύτερο. Δηλαδή θέλω να πω και ένα πιο μεγάλο πάρτι, ας πούμε, να μαζευτούμε περισσότεροι και να... για να περνάμε ευχάριστα, ναι. Αυτό. Γιατί, δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω. Και μ' αρέσει να παίζω διάφορα πράγματα. Το blues πάντα είναι μια δεξαμενή που επιστρέφω. Δηλαδή, ιδιαίτερα στις περιόδους που έχω μια μηχανή, δεν ξέρω τι να κάνω, τι να παίξω, τι να φτιάξω κτλ. Μ' αρέσει να επιστρέφω στην πηγή. Παίζω από το 76 blues. Και ήταν και πάλι η στιγμή να ξαναπαίξω, δηλαδή. Και το βρίσκω ιδιαίτερα... Δεν είναι τίποτα καινούριο, αλλά είναι κάτι που πάντα έχει σημασία. Ας πούμε, γιατί από τον blues βγήκαν όλα, ας πούμε. Ή το 80%, αν όχι όλα, μέσα στην υπερβολική. Ναι. Αυτό είναι η Double Trouble. Ένα όχημα, δηλαδή. Είναι συναντήσεις, δηλαδή, όπως γράφω και στη σελίδα στο Facebook, με αξιόλογους μουσικούς και όχι μόνο. Το όχι μόνο δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά ελπίζω, πάντα ελπίζω, ας πούμε. Okay. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ.